σε πολιτικό αναβρασμό η Γαλλία. Μετά από 7 μέρες συζητήσεων στη Βουλή χωρίς κατάληξη για τον προϋπολογισμό εξαιτίας των μέτρων για την ακρίβεια στην ενέργεια, η Πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπόρν έδωσε ένα τέλος, ανακοινώνοντας πως περνάει μόνη της τον προϋπολογισμό χωρίς την έγκριση της Βουλής. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Το δικαίωμα αυτό, να περάσει δηλαδή ένα νομοσχέδιο χωρίς ψηφοφορία, της το δίνει το άρθρο 49, ούτως ώστε να αποφευχθεί πολιτική αστάθεια σε περίπτωση μη συνένεση στη Γαλλική Βουλή. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Στο άκουσμα των δηλώσεων της Γαλλίδας Πρωθυπουργού σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, τα τέσσερα κόμματα της αριστεράς στο συνασπισμό του Μπελανσόν υπέβαλαν την πρώτη πρόταση μορφής, ενώ αναμένεται και μία δεύτερη σήμερα από την ακροδεξιά Λεπέν.